Λέανδρος Ρακιτζής, πρώην αεροπαγήτης δικαστής, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Ρακιτζή. Χαίρομαι που σας ακούω. Και χαιρετισμούς στην Κρήτη, έχουμε καιρό να τα πούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάντα μεγάλη μας χαρά όταν σας έχουμε εδώ φιλοξενούμενο. Κύριε Ρακιτζή, είδαμε πρόσφατα την πρόταση της Αγγελέως για το πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση Κολονού, τον Μίχα, που πρότεινε την αθώωσή του. Αυτό δημιούργησε μια εξέγερση στο λαϊκό αίσθημα και θέλω να μας πείτε πώς το προσεγγίζετε εσείς ως δικαστικός, γιατί από τον πολύ τον κόσμο φάνηκε μια πολύ ακραία πρόταση. Λοιπόν, το θέμα είναι λίγο μεγάλο, γι' αυτό θα εξηγήσω εξής. Η πρόταση της Αγγελέως δεν είναι απόφαση. Απλώς προτείνει, αποφασίζει το δικαστήριο που είναι 4 έναρκοι και 3 τακτικοί δικαστές. Οι έναρκοι σαφώς επηρεάζονται από την κοινή γνώμη, αυτό που λένε το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Το κοινό περί δικαίου αίσθημα αποδοκιμάζει όλες αυτές τις πράξεις, τις εκδόσεις ανηγίκου, όλο αυτό το κύκλωμα, το βραβερό σχήμα, το σχεδόν κύκλωμα που εξέδιναν την ανήλικη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να καταδικαστούν, γιατί δικάζεσαι για συγκεκριμένη πράξη, όχι για συμμετοχή στο κύκλωμα. Ξεκινάμε λοιπόν από την προδικασία. Η προδικασία είχε ορισμένες αποδείξεις, καταθέσεις. Βάσει αυτών, το Συμβούλιο Εφετών έστειλε με βούλευμα την υπόθεση στο ακροατήριο, βάσει ενδείξεων. Το δικαστήριο όμως δικάζει βάσει των αποδείξεων που συγκεντρώνονται κατά την αποδεικτική διαδικασία. Δεν μπορώ λοιπόν να ξέρω τι προέγινε στην αποδεικτική διαδικασία, διότι έγινε η δίκη κεκλεισμένων των θυρών για να προστατευθεί η ενήλικη, το λέει ρητά ο νόμος. Αυτό όμως καλύπτει όλη τη διαδικασία και καταλήγει να είναι σε όφυλος των λοιπόν κατηγορωμένων. Διότι αν άλλο να βγει στην τηλεόραση να βγαίνουν τα ονόματά τους είναι μια ξεφτύλα και άλλο να φάνε μια ποινή με αναστολή ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δεν ξέρω τι ελέγχθηκε την κυρία διαδικασία, δεν μπορώ να ξέρω, να κρίνω ή να αξιολογήσω την πρόταση της Αγγελέως. Δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία της προδικασίας στην κυρία διαδικασία. Πρέπει να επαναλαμβάνεται. Γι' αυτό λοιπόν στο σημείο η βασική είναι η κατάθεση της ανηλίκου. Η ανήλικος άλλα μπορεί να πει στην προδικασία και άλλα στο ακροατήριο. Γιατί όλοι οι μάρτυρες είναι γνωστό, περνάνε μετά από φροντιστήριο, τους διάφορες φροντίζουν τι θα πούν. Δεν ξέρω λοιπόν τι είπε η κατηγορουμένη και πόσο το δικαστήριο και δεν μπορεί να την πιέσει, άλλο να πιέσει έναν κοινό μάρτυρα το οποίο λες ψέμα θα σου πάω φυλακή και άλλο να πιέσει ένα ενήλικο 10-12 χρονών που δεν μπορείς τίποτα να προσπαθείς να τον πείσει. Αν είναι δασκαλεμένο καλά θα αλλάξει την κατάθεσή του. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορώ να αξιολογήσω την πρόταση της Αγγελέως. Η διαδικασία της προανάκρισης, έχει να κάνει με την πρόταση της Αγγελέως. Ναι. Σαφώς είπε, έχω αμφιβολίες. Θα την αξιολογήσω όταν βγει η απόφαση και εδώ ποια είναι η απόφαση, τι θα ψηφίσουν οι τακτικοί δικαστές, που είχαν και αυτοί τις ίδιες καταθέσεις και έχουν τα ίδια σε απόψεις. Κατάλαβες, ένας διαφωνής μαζί τους σημαίνει ότι δεν εκτίμησε σωστά τις αποδείξεις. Αλλά οτιδήποτε και να γίνει, ο Μίχας θα καταδικαστεί, διότι κατηγορείται για 4 κακουργήματα και άλλα τόσα πλημελήματα. Η συνολική ποινή που θα φάει είτε μια περίπτωση, είτε αυτό θα για τα 3 ή όχι, είναι 25 χρόνια. Στα 16 θα είναι έξω. Και λιγότερο. Και δικάζεται ακόμα ο Μίχος με το προηγούμενο νομικό καθεστώς. Μπορεί να πάρει αναβολή ή να αναστολή εκτελέσεως με το προηγούμενο. Έγινε ο νέος ποινικός κώδικας, αλλά αυτό ισχύει για τα αδικήματα που ισχύουν από εδώ και μπρος. Εν πάση περιπτώσει όμως, πρέπει τουλάχιστον να βγουν στην επιφάνεια και τα ονόματα και των άλλων, διότι δεν είναι μόνο ο Μίχος.
είναι όλο αυτό το κύκλο μέσα. Είναι το οποίο συνέχεια βγαίνουν κυκλώματα με πορνίες. Με γλίδρων ανηλίκους. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Και δεν είναι μόνο οι 20 που δικάζονται τώρα, οι 23. Είναι άλλοι 220 οι οποίοι δεν έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας. Γίνεται μια προσπάθεια να δοθεί μια πολιτική χρειά ότι ο Μίχος είναι ο νεοδημοκράτης, τον καλύπτει του Μαξίμου. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, γιατί είναι τόσο βρωμερή περίπτωση που τολμάει, κανείς δεν τολμάει να κουμπίσει, όχι μάλλον να παρεύει. Φαντάσουν αν υπήρχαν στοιχεία ότι παρεύει τι θα γινόταν. Δεν τολμάει να παρεύει κανείς. Και ούτε πιστεύω ότι τους ενδιαφέρει ο Μίχος. Ήταν ένας τοπικός κομματάρχης, έκανε, θα τιμωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο. Κύριε Ραχετζή, με συγχωρείτε, είπατε ότι στο δικαστήριο υπάρχουν τρεις τακτικοί δικαστές και οι τέσσερις ένορκοι. Όλοι ψηφίζουν ισότιμα. Όταν αποσύρονται προς διάσκεψη οι δικαστές, αποσύρονται χωριστό δωμάτιο και δεν παρίσταζε εισαγγελές. Δεν μπορεί να τις επηρεάσει η διάσκεψη εισαγγελές. Ο πρόεδρος μπορεί να τους εξηγήσει μερικά πράγματα και θα τους εξηγήσει. Και εξετάζεται λοιπόν πόσο ο πρόεδρος θα μπορέσει να διαφωτίσει τους ενόρκους να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Πιστεύω ότι μάλλον θα είναι ομόφωνη η κατάσταση εις βάρος του Μίχου, διότι όχι λόγω κοινής γνώμης, αλλά διότι θα αξιοποιήσουν τα στοιχεία που υπάρχουν, όχι της προδικασίας, της τακτικής διαδικασίας. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί η μαστροπία να μην αποδεικνύεται γιατί δεν φαίνεται εδώ δόθηκαν τα λεφτά, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις τα λεφτά δίνονται με τρίτα, δεν γίνεται με καταθέσεις, έτσι δεν είναι, ούτε κόβεις εκπληκτική κάρτα. Αλλάζουν στο χέρι με τρίτα. Θα δούμε αρχές Απριλίου, κάπου ό,τι ξέρω, θα βγει η απόφαση, θα δούμε τότε. Κύριε Ραχετζή, εκτός όμως αυτά που συμβαίνουν στον ιδιωτικό βίο και εξεγείρουν το λαϊκό αίσθημα, γιατί πιστεύουν ότι η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με ακρίβεια, έχουμε και δύο υποθέσεις που έχουν να κάνουν με το δημόσιο βίο. Η πρώτη είναι η υπόθεση με το δυστύχημα των Τεμπών. Είδαμε δηλαδή την κυρία Καριστινού, η οποία είναι πρόεδρος των θυμάτων από το δυστύχημα των Τεμπών και τοποθετήθηκε πρόσφατα στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί πιστεύει και μαζί με αυτήν 1.340.000 άνθρωποι οι οποίοι υπέγραψαν την παραπομπή, ότι γίνεται μια προσπάθεια συγκάλυψης με μια σειρά από στοιχεία. Τι γνώμη έχετε για αυτό το θέμα? Πάραμε το πράγμα ότι υπέγραψαν 1.300.000 μέλη. Δεν έχει καμία σημασία, μάλλον ένα με επιρροή, γιατί δεν υπάρχει πλατφόρμα. Με το άρθρο 63 του Συντάγματος, 73, προλευόταν η λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Αν υπάρχει μια ειδική πλατφόρμα, μπορούσε με 500.000 υπογραφές να εισαχθεί μια πρόταση νόμου στη Βουλή και η Βουλή ήταν υποχρεωμένη να αποφασίσει ή θα την ψηφίσει ή όχι. Δηλαδή γινόταν ένα είδος άμεσης δημοκρατίας όπου ο λαός θα μπορούσε να προτείνει ένα νόμο. Αλλά από την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2019 μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έπρεπε να κάνει το νόμο που θα υλοποιεί το αυτή η υποχρέωσή τους. Δηλαδή ο λαός να ψηφίζει να έχει νομοθετική πρωτοβουλία. Δεν τον έκανε. Κανονικά εφόσον ψηφίστηκε έπρεπε αμέσως να το κάνει. Και τώρα μπορεί να το κάνει και είναι ένα έλλειμμα δημοκρατίας αυτού. Αφού το Σύνταγμα προβλέπει την άμεση νομοθετική, τη λαϊκή πρωτοβουλία, πρέπει να γίνει ο νόμος ώστε μπορεί να υλοποιηθεί. Γι' αυτό το 1.300 δείχνουν πως μια πολιτική διάσταση, αλλά δεν υποχρεωτικό. Επιπλέον τώρα για τα Τέμπη. Τα Τέμπη ως συνήθως ακούγονται διάφορα. Αλλά φαίνεται ότι έγινε μια μεγάλη έκρηξη και αυτή από τα ίχνη που υπάρχουν από ό,τι φαίνεται έγινε μια έκρηξη που μετέφερε βενζόλιο. Το βενζόλιο χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των καυσίμων. Άρα το πιθανότερο εμπλέκεται το λαθεμπόριο των αυξήσεων. Δεν το ξέρω ακόμα τι συμβαίνει. Υπάρχουν ενδείξεις, πραγματογνώμονες πιστοποιούν ότι έγινονταν αυτή η μεταφορά. Τώρα, γιατί δεν φαίνεται στον ΟΣΕ το τιμολόγιο? Δυστυχώς, γιατί
ορισμένα πράγματα δεν λειτουργούν σωστά. Υπάρχουν κενά. Υπάρχει ένα λαθρεμπόριο, υπάρχει μια συνεργασία κάποιων τελωνιακών, κάποιων συνδεδομικών. Όπως έλεγε παλιά, τα λεφτά είναι πολλά άρη. Τώρα τι θα βγει από τη διαδικασία, δεν ξέρω. Όλο αυτό το κύκλωμα, όταν τόσο πολλά τα λεφτά, βρίσκουν τρόπους να παρακάμψουν τον έλεγχο. Τι πάλι ο έλεγχος της διαφθοράς. Mm-hmm. Εγώ γενικός επιθεωρητής ψάχναμε για διαφθορά. Ναι. Τώρα γενικά δεν πολύ ψάχνουν. Κύριε Ρακιτζή, με συγχωρείτε, η αλήθεια είναι ότι όταν φύγατε από τη θέση του επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης, από τότε δεν ξανακούσαμε να βγει ένα σκάνδαλο στη δημοσιότητα με προτροπή της υπηρεσίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σας προβληματίζει το γεγονός ότι από αυτά που έχουν βγει στη δημοσιότητα έχει γίνει μια προσπάθεια συγκάλυψης και ενδεικτικό είναι ότι με ταχύς ρυθμούς έσπευσαν να επιχωματώσουν και να μπαζώσουν εκεί, να πάρουν τα αντικείμενα. Όλο αυτό, χωρίς βέβαια να υπάρχει κάποιο στοιχείο, σας προβληματίζει. Για το μπάζωμα δίνουν μια εξήγηση. Μπορεί, φαίνεται πιστική, αλλά όταν υπάρχει ένα έγκλημα, και σαφώς ήταν από την πρώτη στιγμή ένα δυστύχημα με εγκληματική πράξη, δεν χαλάς το τοπίο του εγκλήματος να γίνει κανονική αυτοψία. Δεν ξέρω ποιος αποφάσισε το μπάζωμα. Υπάρχει ένας εφέτης ανακριτής, ελέγχει, έχει κάνει ένα πόρισμα, περιμένω τις διώξεις. Σαφώς όμως υπάρχει μια διαχρονική ευθύνη για τα χάλια των σιδεροδρόμων. Κυρίως από τη σύμβαση 7-17, ενώ ξοδέθηκαν τεράστια ποσά, δεν υλοποιήθηκε. Υπάρχει και πολιτική ευθύνη, αλλά διαχρονική πολιτική ευθύνη για τα χάλια των σιδεροδρόμων. Υπάρχει όμως κάτι άλλο. Το θέμα με την διαρροή των email, αυτό που έγινε με την κυρία Μισέλα Σημακοπούλου, η οποία απέσυρε την υποψηφιότητά της, που σε αυτό θέλουμε τη γνώμη σας, μπορεί να εμπλακεί εκεί η δικαιοσύνη όταν όλα αυτά που έχουν βγει στη δημοσιότητα δείχνουν ότι με δόλιο τρόπο υπεκλάψαν τα email από το Υπουργείο. Το θέμα είναι κατεξοχήν πολιτικό. Δεν ξέρω αν έχουμε παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διότι οι καταστάσεις αυτές υπάρχουν. Θα βρεις όλους τους ψηφοφόρους, όλους θα τα βρεις, είναι ανταρδημένα. Τώρα, αν μόνο για το email, σαφώς όμως, αυτές οι προσπάθειες, ο μεγαλύτερος πόλεμος δεν γίνεται μεταξύ κομμάτων. Γίνεται μεταξύ των συνυφιού υποψηφίων. Εκεί γίνονται οι μαχαιριές κάτω από τη μέση. Και εκεί, και αν δεν είναι, δεν είναι fair play, δηλαδή fair play σημαίνει δεν παίζει τίμια. Αν λοιπόν γίνει αυτό, δεν είναι fair play. Δεν είναι τίμιο παιχνίδι μεταξύ συνυποψηφίων. Δεν ξέρω, είναι παράβαση προσωπικών δεδομένων. Πάντως το θέμα τώρα έκλεισε μετά την παρέτησή της. Θα ενδεχομένως η αρχή να βάλει ένα πρόστιμο, μπορεί να το προσβάλλει διοικητικά. Μάλλον είναι δευτερεύον πλέον. Κάτι τελευταίο θα ήθελα τώρα για να κλείσουμε. Το θέμα έχει πάει στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπολογίζεται, επειδή η κυρία Καριστίνου έθιξε το κυριότερο, το ότι δεν τηρούνται οι κανόνες για ένα κράτος δικαίου που πρέπει να είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων? Το Ευρωκοινοβούλιο απλώς στέλνει στους επιτρόπους για περαιτέρω. Θα το στείλει πέρα, δεν ξέρω τι έχει να γίνει. Έχουμε ένα πρόβλημα συγκρούσεως, δηλαδή πιο υπερτερή, το Σύνταγμα ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το άρθρο 28 του Συντάγματος. Θα το κρίνουμε αυτό τελικό στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Μάλιστα. Κύριε Ρακιτζή, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Γεια σας.